Καλησπέρα κορίτσια και αγόρια. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο YouTube. Μην ξεχάσεις αν είσαι καινούριος ή καινούρια να κάνεις subscribe. Είναι εντελώς δωρεάν και με βοηθάς. Κάθε φορά που μιλάω με μια κοπέλα είτε στα προγράμματα ή οτιδήποτε, το πρώτο πράγμα που μου λέει είναι «Μα πώς θα μαγειρεύω κάθε μέρα, βαριέμαι κλπ». Και εγώ βαριέμαι, δεν είμαι νοικοκυρά. Αλλά έχω βρει έναν τρόπο να ετοιμάζω το φαγητό μου για 3 με 4 ημέρες, δηλαδή η πρώτη μέρα αυτή που θα το φάω και άλλες 3 ημέρες, δηλαδή σύνολο 4 γεύματα. Και ξέρω ότι πολύ βρίσκεται το στήθος κοτόπουλο πολύ στιφό την επόμενη μέρα, αλλά πίστεψέ με, αυτός είναι ο πιο καλός τρόπος που έχω βρει. Έχω δοκιμάσει τα πάντα από πέρυσι που ξεκίνησα να κάνω τα meal prep, που κρατάει το κοτόπουλο ζουμερό καθ' όλη τη διάρκεια που το κρατάς και τις 4 ημέρες δηλαδή. Ένα πάρα πολύ σημαντικό tip. Εγώ κάθε μέρα τρώω 200 γραμμάρια κοτόπουλο ομής ζύγησης. Εδώ έχω 800 γραμμάρια, δηλαδή το κοτόπουλο που θα φάω σήμερα και άλλα 3 γεύματα. Από αυτό που θα μαγειρέψω, επειδή τα έχω δοκιμάσει ένα-ένα να τα κάνω στην αρχή όταν ξεκίνησα τη διατροφή, τα 200 γραμμάρια στήθος κοτόπουλο όταν μαγειρεύονται γίνονται περίπου 130 γραμμάρια μαγειρεμένη ζύγηση. Οπότε εφόσον εμένα το πρόγραμμα διατροφής μου λέει ότι πρέπει να φάω 200 γραμμάρια κοτόπουλο ομής ζύγησης, εγώ το μαγειρεύω όλο και όταν έρχεται η ώρα να φάω παίρνω από το μαγειρεμένο 130 γραμμάρια. Τώρα θα μου πεις, εξαρτάται πόση ώρα το έβρασες και μπορεί άμα το έβρασες περισσότερο να βγουν λιγότερα γραμμάρια ή να το έβρασες λιγότερο να βγουν περισσότερα γραμμάρια. Τώρα, αν το κοτόπουλό σου, τα 200 γραμμάρια, αντί να βγει 130, βγει 135, βγει 140 ή 125, δεν χάλασε και ο κόσμος, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά των θερμιδών και της πρωτεΐνης. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν κάνουμε διαγωνισμούς. Τώρα, πώς θα το ετοιμάσω? Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου το κοτόπουλο να το κάνω νερόβραστο. Είναι πάρα πολύ άνοστο για μένα. Οπότε αυτό που κάνω είναι το εξής. Επειδή σε κάθε από τα γεύματά μου έχω μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αυτό που θα κάνω είναι αντί να βάλω την κουταλιά της σούπας επάνω στο φαγητό όταν το βάλω στο πιάτο, θα βάλω όλες τις κουταλιές της σούπας για τα 4 γεύματα στην κατσαρόλα για να τσιγαρίσω το κοτόπουλο, έπειτα να το σβήσω κλπ. Θα σου δείξω τη διαδικασία. Επειδή όμως τρώω κοτόπουλο με γλυκοπατάτα, αυτό είναι το γεύμα μου, δηλαδή μπορώ να επιλέξω με οποιοδήποτε υδατάνθρακα, απλά εμένα μου αρέσει η γλυκοπατάτα. Μπορώ να φάω είτε ρύζι είτε μακαρόνια, αλλά μου αρέσει η γλυκοπατάτα. Και ετοιμάζω και την γλυκοπατάτα για 4 ημέρες ή και παραπάνω, καμιά φορά μου διαρκεί και 5 μέρες. Εδώ τις γλυκοπατάτες μου τις έχω φλύνει και θα βάλω τον φούρνο να προθερμανθεί στους 200 βαθμούς στον αέρα. Θα το αφήσω στην άκρη και θα σου δείξω πώς θα το φτιάξουμε. Οπότε πάμε στο κοτόπουλο πρώτα. Θα βάλω μέσα στην κατσαρόλα 4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Ανάβω το μάτι και περιμένω να κάψει το λάδι για να τσιγαρίσω το κοτόπουλο. Στο μεταξύ ετοιμάζω και λεμόνι με μουστάρδα που θα το χρησιμοποιήσω και αυτό για το σβήσιμο, γιατί δίνει έτσι μια πιο ωραία γεύση στο κοτόπουλο, δεν βγάζει δηλαδή αυτή την κοτοπουλίλα. Έχω στύψει εδώ ένα ολόκληρο λεμόνι και θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα. Το ανακατεύω και το αφήνω στην άκρη ουσιαστικά. Παίρνω και μπύρα που το χρησιμοποιώ και αυτή για το σβήσιμο. Θα τσιγαρίσω δηλαδή το κοτόπουλο. Θα σβήσω με μπύρα, θα περιμένω να εξατμιστεί και έπειτα θα προσθέσω το λεμόνι με τη μουστάρδα. Στο μεταξύ θα ετοιμάσω και το ταψί για τις γλυκοπατάτες. Βάζω ένα λαδόχαρτο πάνω στο ταψί.
Εάν δεν έχουν στεγνώσει καλά, στεγνώσετε με ένα χαρτάκι. Μόλις ζεσταθεί ο φούρνος, θα τα βάλουμε μέσα. Το λάδι έχει κάψει και θα βάλω τώρα το κοτοπουλάκι. Η μπύρα έχει εξαφανιστεί. Βάζω εδώ το λεμονάκι με την μουστάρδα. Θα βάλω μέσα και ένα καθαρισμένο κρεμμύδι, γιατί έχω την εντύπωση πάλι ότι εξαλείφει αυτή την κοτοπουλίλα. Βάζω νεράκι όσο να καλυφθεί το κοτόπουλο ουσιαστικά. Και προσθέτω μέσα ένα γύρο γνώρ μάτζι, ό,τι σας αρέσει. Ρίγανη. Πίστεψέ με, η ρίγανη είναι το μυστικό συστατικό. Εάν δεν βάλεις ρίγανη, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο. Είναι πολύ σημαντικό η κατσαρόλα να είναι χύτρα. Εάν δεν είναι χύτρα και είναι απλά μια κανονική κατσαρόλα, θα σου πάρει πάρα πολύ ώρα για να βράσει το κοτόπουλο. Μία-δύο ώρες, ξέρω εγώ πόσο θέλει ανάλογα για να βράσει καλά. Και θα χαθούν όλα τα ζουμιά, δεν θα τρώγεται. Τέλος, τη χύτρα σε ένα 20 λεπτό είναι έτοιμο. Θέλεις κυριολεκτικά 20 λεπτά για να έχεις έτοιμο το κοτόπουλο σου. Έχουν περάσει 25 λεπτά περίπου, το κοτόπουλο είναι ήδη έτοιμο. Θα περιμένεις η χύτρα να σταματήσει να βγάζει όλους αυτούς τους ατμούς, δηλαδή να έχει τελειώσει τελείως ο ατμός πριν ξεκινήσει να την ανοίξεις. Εγώ βγάζω και αυτό το πραγματάκι για να εξατμιστούν όλα. Ανοίγεις. Κοίτα τώρα εδώ, τρομερό κοτοπουλάκι. Εγώ τώρα αυτό το κοτόπουλο θα το πάρω και θα το βάλω σε ένα μπολ. Από αυτό εγώ λοιπόν θα φάω σήμερα 130 γραμμάρια κοτοπουλάκι. Και αύριο, αφού θα είναι κρύο, τώρα δεν ξέρω αν εσένα μας αρέσει να τρως κρύο φαγητό, εμένα δεν μ' αρέσει, παίρνω πάλι 130 γραμμάρια από το κοτοπουλάκι και το ζεσταίνω στο φούρνο μικροκυμάτων. Σε 40 δευτερόλεπτα ουσιαστικά το κοτόπουλό σου είναι ξανά ζεστό και ζουμερότατο. Και έτσι μαγειρεύεις μια φορά στις 4 μέρες. Επειδή έχει βραστεί στη χύτρα, έχει βραστεί καλά, έχει κρατήσει τα ζουμιά του και θα είναι ζουμερό τις επόμενες μέρες. Δεν θα είναι αυτό το στιφό στήθος που δεν μπορείς να το φας την άλλη μέρα. Πολύ σημαντικό tip, όταν βάζεις την γλυκοπατάτα να ψηθεί στο φούρνο, δεν κάνεις τρύπες στη γλυκοπατάτα. Έχω δει στο ίντερνετ που λένε να τις χαράξεις, να κάνεις τρύπες και τέτοια. Μην το κάνεις αυτό, please, γιατί θα φύγουν όλα τα ζουμιά της γλυκοπατάτας, θα ξεραθεί, δεν θα είναι τόσο ωραία. Η γλυκοπατάτα είναι έτοιμη και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μου σχομυρίζει το σπίτι. Λοιπόν, ούτε τρύπες, ούτε τίποτα. Και γίνεται βουτυρενιό. Κοίτα εδώ. Είδες, ούτε τρύπες, ούτε τίποτα. Και γίνεται βουτυρενιό.